Στο προηγούμενο επεισόδιο του MasterChef, η αποχώρηση του Αντώνη κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Για τους 8 κορυφαίους στο διαγωνισμό, το ταξίδι συνεχίζεται. Απόψε, στην αναμέτρηση των ομάδων, τα πάντα ανατρέπονται. Η αναζήτηση για τον πρώτο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται. Και γι' αυτόν τον λόγο είμαι ενθουσιασμένος. Ήθελα πολύ να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Εγώ σκεφτεί πάντως που με θέλω για δεύτερο αρχηγό. Το αποφάσισες? Νομίζω πως ναι. Εντάξει. Και ποιους θέλω στην ομάδα. Άλλο, μοίραμε 8. Μοίραμε, ναι, πολύ λίγοι. Μοίραμε 8. Είμαστε ξανά στο σπίτι, δε. Είμαστε χανόμαστε τελείως. Άκη, τι φτιάχνεις? Πάμε να πίνουμε καφέ. Κερνάω πρωινό. Αυτή είναι άντρες. Πολύ χαίρομαι όταν μαγειρεύουν τα αγόρια. Με αγχώνει λίγο ότι ο Αποστολάκης θα είναι αρχηγός σήμερα, γιατί αν διαλέξει γυναίκα πιστεύω ότι μπορεί να διαλέξει εμένα και αν είναι άντρας πιστεύω ότι ίσως η ηρεμίας. Κατά πάση πιθανότητα θα γίνουν οι ομάδες οι ίδιες με τις προηγούμενες δοκιμασίες. Θα διαλέξει ομάδες βάσει συναισθημάτων, όχι στρατηγικής. Η μαρμελάδα ποιος την έφτιαξε? Στο σούπερ μάρκετ. Η ηρεμία πάρα πολύ γονέα, γιατί μου το πιέ. Και παγάκια. Παγάκια. Όχι, μόνο παγάκια. Και νερό. Ωπα, τι είναι αυτό, ρε. Βόλο παρτίδα. Τι δουλειά κάνει ένας φάκελος στην κατάψυξη καταρχήν, όταν βρήκα το σημείωμα. Από εκεί και πέρα, κατάλαβα ότι ξεκινάει η φιλόνια να ξεκινήσει η δοκιμασία μας. Διαγωνιζόμενοι του MasterChef. Εσύ όσο έχετε φτάσει στην 7η δοκιμασία αναμέτρηση των ομάδων. Συγχαρητήρια σε όλους για τη μέχρι τώρα πορεία σας στο διαγωνισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως και τις προηγούμενες φορές, θα τηρήσετε τη γνωστή διαδικασία για τη στελέχωση των ομάδων. Γιάννη, ως νικητής του τεστ δημιουργικότητας, ξεκινάς εσύ, επιλέγοντας τον αντίπαλο αρχικό, το χρώμα και το πρώτο μέλος της ομάδας σου. Σήμερα θα διαγωνιστείτε στην κουζίνα ενός μεγάλου ξενοδοχείου. Το τι θα μαγειρέψετε και το ποιος θα σας κρίνει θα το μάθετε την κατάλληλη στιγμή. Θαυμαστικό. Καλή επιτυχία σε όλους. Το χρώμα της ποδιάς της δικής μου θα είναι το μπλε. Δεν σου πήγε η εμβολία στην εμβολία. Nice, nice, nice. Ο δεύτερος αρχηγός θα είναι ο Ιερεμίας. Καταρχήν χάρηκα πολύ όταν με επέλεξε για αρχηγό ο Γιάννης. Ήταν μια θέση η οποία ήμουν ο μόνος που είχε μείνει για να περάσει από αυτήν και νομίζω και με αυτό το σκεπτικό κιόλας με επέλεξε. Δεν είχε βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση και ήθελα να του δώσω την ευκαιρία να γίνει και αυτός αρχηγός για μια φορά. Ο πρώτος παίκτης που θα διαλέξω είναι ο Γιάννης Μαργαρής. Περίμενε θα μόνο η πρώτη επιλογή του Γιάννη γιατί είχαμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Και τις προηγούμενες φορές τα είχαμε πάει πάρα πολύ καλά. Πω, πρώτη φορά δίνω ποδιά σε άνθρωπο. Την πρώτη θα τη δώσω στο Μιχαλιό. Χάρηκα βασικά γιατί με πήρε πρώτο στην ομάδα του. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος εμπιστεύεται λίγο παραπάνω από κάποιον άλλον. Και σκιά λέει πρώτο. Και μ' άρεσε γιατί μ' αρέσει να λέω με την ερμηνεία μαζί. Την Αρετή και τον Γιάννη, πρώτα απ' όλα επειδή έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές μαζί, τα ξέρω τα παιδιά και ξέρω ότι μπορούμε να δουλέψουμε σαν ομάδα. Έλα εδώ ρε! Η επιλογή των συμπαικτών μου ήταν καθαρά με ποια παιδιά έχω δουλέψει και πιο πολύ. Τα πήγαμε καλά στις προηγούμενες δοκιμασίες, υπήρχε συνεργασία άψογη, απλά. Και τέλος επέλεξα τη Δέσποινα, επειδή έχουμε πολύ καλή σχέση, θεώρησα πως θα ήταν μια πολύ καλή βοήθεια για την ομάδα μου. Θα ήθελα μία φορά να ήταν λίγο διαφορετικές οι ομάδες γιατί έχουμε δει ότι γίνονται οι ίδιες αλλά δεν με πειράζει ότι πήρα στην ηρεμία.
Let's go. Πάμε. Πάμε, πάμε. Και αγγλικά. Όταν μας είπε ο Γιάννης, αν τα παιδιά πάμε, δεν είχα άγχος. Είχα πιο πολύ περιέργεια το τι μας περιμένει. Και μπήκαμε μέσα, εντυπωσιάστηκα. Ήταν πολύ αριστοκρατικό, πάρα πολύ όμορφο και χάρηκα που θα δουλεύουμε στην κουζίνα αυτή του ξενοδοχείου. Λέω, εντάξει, για να είμαστε εδώ θα μαγειρέψουμε για κάποιον που θα είναι και αυτός κάποιος πολύ παραπάνω από ό,τι έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Χώρο, πολύ ωραία διακοσμημένο και γενικά σου ενέπνεε μια high class κατάσταση. Είναι από τα πιο γνωστά εστιατόρια στην Ελλάδα, όχι στην Αθήνα μόνο. Αλλά δεν είχα την τύχη ποτέ να παρευρεθώ να δω πώς είναι. Ένιωθες μέσα ότι είσαι βασιλιάς όταν έμπαινες. Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο Πεντελικών. Εδώ, σήμερα, θα διεξαχθεί η αναμέτρηση των ομάδων. Τι ακριβώς θα κάνετε? Ένα ολοκληρωμένο μενού 4 πιάτων μέσα σε μία ώρα. Τα 2 πρώτα θα είναι ορεκτικά, το 3ο κυρίως και το 4ο επιδόρπιο. Το μενού είναι συγκεκριμένο και κοινό και για τις 2 ομάδες. Μετά, όπως πάντα, θα κριθείτε για το αποτέλεσμα. Το ποιοι θα σας κρίνουν, σας το φιλάμε για έκπληξη. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πρόκειται για ιδιαίτερα άτομα. Πίστευα ότι θα είναι κάποιος πολύ γνωστός, κάποιος διάσημος. Το μυαλό μου πήγε σε κάποιον διάσημο σεφ ή σε κάποιο γεύση γνώστη. Δημήτρη, πάμε να αποκαλύψουμε τα πιάτα. Πάμε. Έτοιμοι. Πρώτο ερεκτικό. Τάρτα με κατσικίσιο τυρί και πράσινο μήλο. Δεύτερο ορεκτικό. Σούπα πατάτα με λουκάνικο τσορίθο και τηγανιτό πράσο. Κυρίως, κουνέλι σωτέ με πατάτες σάνα, σάλτσα τρούφας και μανιτάρια πορτομπέλο. Και τέλος το επιδόρπιο, χαλβάσι μυγδαλένιο με παγωτό γιαούρτι και ζελέ μέλι με θυμάρι. Εντάξει, πώς σας φαίνονται? Σε μία ώρα. Ήταν πολύ όμορφα πιάτα. Δηλαδή από τα πιο ωραία που έχω δει μέχρι τώρα. Ένα πιάτο καθένας μία ώρα. Έχεις συνταγή, να ακολουθήσεις το γράμμα. Ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Αν το πλησιάσεις, το πλησιάσεις. Αν το πλησιάσεις. Αμούτο! Δεν φοβήθηκα καθόλου για το αν τα παιδιά θα αποτύχουν. Βρέθηκα λίγο με τη συνταγή εδώ. Το λουκάνικο με ζορίζει. Δεν έχεις βάλει απάνω ακόμα. Περιμένω να υδρώσει το κρεμμύδι. Βρες μια λύση πάντως γιατί χρόνο δεν έχεις, 10 λεπτά. Εμάργανε με το φούρνο. Έχετε ένα λεπτό ακόμα. Είχε ανοιχτεί 40 φορές. Ήρθε να μπει και τώρα. Ήρθε η ώρα για τη δοκιμή των πιάτων. Αυτή όμως τη διαδικασία θα την περάσετε όλοι ένας-ένας ξεχωριστά. Ακούστε τώρα, παιδιά, τα πιάτα θα τα δείτε, δεν θα τα δοκιμάσετε. Έχετε μία ώρα, ακριβώς μία ώρα. Και γιατί έχετε μία ώρα? Γιατί θα αναλάβει ένα πιάτο ο καθένας. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Όλα τα υλικά που θα χρειαστείτε υπάρχουν στην κουζίνα που θα μαγειρέψετε, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορούμε να δοκιμάσουμε, μόνο να κοιτάξουμε το στήσιμο. Αυτό φυσικά είναι δύσκολο, γιατί δεν ξέρεις πώς είναι η γεύση του πιάτου που έχουμε ετοιμάσει και πώς μου κάνεις εσύ. Έχεις συνταγή, την ακολουθείς για τα γράμμα. Και αν το πλησιάσεις, το πλησιάσεις. Αν το πλησιάσεις, κάγκες. Έχετε μείνει 8 καλύτεροι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να φτιάξετε καταπληκτικά πιάτα. Και αυτό ζητάμε από εσάς.
Δεν είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ένα πιάτο, ο καθένας μία ώρα. Κάθε φορά που το κόβω αυτό το πράγμα, με γεμίζει υπερηφάνεια μέσα μου και βλέπω ότι πραγματικά αναγνωρίζονται και οι προσπάθειές μου μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Χάρηκα, γιατί είμαι 8 τελευταίος. Και ότι δυσκολεύουν τα πράγματα και ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις των κριτών που θα σας κάνουν πεισμόνι. Για να δουλέψω καλύτερα, να τα βάλω τα δυνατά μου για να πάω όσο καλύτερα μπορώ. Όπως καταλαβαίνετε, η νικήτρια ομάδα θα προκύψει από τη βαθμολογία των πιάτων σας. Τώρα μπορείτε να περάσετε στην κουζίνα, να διαβάσετε τις συνταγές σας και να ορίσετε ποιο πιάτο θα κάνει ο καθένας. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέσα σε 15 λεπτά. Ίσως να είναι η καλύτερη κουζίνα που έχω πάει ως τώρα από την αρχή του διαγωνισμού. Χάρηκα πάρα πολύ. Ένιωσα ότι είμαι σπίτι μου. Θα βάσω μυγδάλι παγωτό, γλυκάκι. Ακή, δικό σου. Οκ. Κομπλέ. Τα άλλα παιδιά να την κρατήσω, να την κάνω εγώ. Ωραία. Σου πίτσα, αν δεν θέλω να δώσω σένα, πώς νιώθεις γι' αυτό. Ναι, μια χαρά. Happy. Εγώ να κάνω τίποτα. Εσύ θα φέρνεις μπίες. Ωραία. Θα κάνεις και ένα κουνέλι μας όμως. Στον ελεύθερο σου χρόνο, ε. Εντάξει, καταρχήν όλο κομπλέ με τις συνταγές. Ναι, μια χαρά μας. Ωραία. Μελετήστε λίγο. Να δούμε εδώ πέρα το χώρο. Καταρχήν ήταν 4 πιάτα, έτσι όπως ήταν το λογικό κιόλας. Ήταν κάθε παίκτης να αναλάβει και ένα πιάτο. Αποφάσισα να πάρω εγώ την τάρτα. Ήταν κάτι που το έχω ξανακάνει. Ήμουν ανάμεσα στο Νάκη και στο Μιχάλη, για το κυρίως το κουνέλι. Τελικά την έδωσα στο Μιχάλη, γιατί έδωσα το γλυκό στο Νάκη, το οποίο ήταν και συνταγή που είχε τις περισσότερες Παρασκευές. Και έμεινε σούπα για την Άντζελα. Μου άρεσε να πιάτο το κουνέλι πιο πολύ απ' όλα. Και εμφανισιακά και πιστεύω και σε γεώση ήταν κάτι διαφορετικό, δεν το έχω κάνει τώρα. Και μου έδωσε ερμηνεία στην Αθήνα να το κάνω εγώ. Βρείτε τα ψυγεία, βρείτε τα μάτια, φούρνους. Να σας δώσω στον καθένα τη συνταγή του για να ξέρουμε τι να ψάξουμε για την αρκετά μας. Τα 15 λεπτά ήταν αρκετά για να δώσω τις αρμοδιότητες. Πρώτα απ' όλα, επειδή η συνταγή ήταν ήδη στα χέρια μας, δεν έπρεπε δηλαδή να δημιουργήσουμε κάτι εμείς εκείνη τη στιγμή. Απλά έπρεπε να δώσω τα πόστα στον καθένα και τα υλικά που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, η τάρτα, δες να είναι δική σου. Okay. Μου άρεσε που μου το ο Γιάννης να κάνω την τάρτα. Παρόλο που δεν την είχα ξανακάνει, εμένα μου αρέσει να παίρνω ρίσκα. Και το γλυκό να μου βάζεις και το κυρίως να μου βάζεις, δεν θα το αρνιόμουν. Η σούπα είναι δική σου. Γιατί? Το φιλέτο το κάνεις εσύ? Κουνέλι. Ναι. Οπότε παίρνω το γλυκό. Βρείτε λοιπόν ό,τι υλικά χρειάζεστε. Να ξεκινήσουμε να οργανωνόμαστε. Πάρετε ένα χώρο στην κουζίνα για να μπορείτε να δουλέψετε. Ένα πάγκο καθένας. Ξεκινάμε. Όρισα τις αρμοδιότητες ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας της κάθε συνταγής. Έδωσα το κυρίως στο Γιάννη Μάργαρη, που ήταν ένα δύσκολο πιάτο και είχε ένα υλικό το οποίο εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω να δουλεύω. Την τρούφα. Τη σούπα την έδωσα στην Αρετή, γιατί έχει κάνει αρκετές φορές σούπα και ξέρω ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα. Στη Δέσποινα έδωσα την τάρτα, επειδή δύο μέρες πριν φτιάξαμε μαζί μια τάρτα στο σπίτι και είδε ότι γνωρίζει. Και πήρα εγώ το γλυκό, που ήταν και αυτό ένα από τα πιο δύσκολα, λόγω του ότι ήμουν αρχικός και θα έπρεπε να έχω ένα δύσκολο πιάτο. Πατάτες είναι λίγο πελάς. Το φιλέτο να μην στεγνώσει μόνο που σέξουν αυτά. Και σάλτσα. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι μπροστά στις δικές σας. Εντάξει, πρέπει να γερουτέμως, σκέψου. Πιστεύω ότι ο Ηρεμίας μου έδωσε το πιο εύκολο πιάτο απ' όλα. Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό. Θα μπορούσε ο ίδιος να κρατήσει αυτό το πιάτο για αυτόν. Εγώ δεν είχα πρόβλημα. Όποιο πιάτο και να μου δίναν, θα προσπαθούσα να δώσω το καλύτερο μου αυτό. Ρώτησα και αρκετές φορές. Άμα είστε εντάξει με το πιάτο, άμα νιώθετε ότι έχετε ένα βαντάζ σε κάποιο άλλο, μπορείτε να το κάνετε πιο άνετα να μου το πείτε. Δεν υπήρξε κάποια αντίδραση, όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Λοιπόν, να σας πω δύο πράγματα. Γέλατε λίγο. Ναι. Πρώτα απ' όλα τα στισίματα. Τα στισίματα θα τα κάνουμε όλοι μαζί στο τέλος. Εντάξει, γιατί δεν έχουμε, δεν ξέρουμε όλοι ακριβώς πώς ήταν τα πιάτα. Ενώ άμα μπούμε όλοι μαζί θα μπορούμε να βγάλουμε το πώς ήταν πριν. Μια ώρα είναι πολύ, θέλω να πιστεύω. Τσεκάρουμε τα ψυγεία επομένως. Να μην ανοίγουμε. Θέλω να διαχειριστείς αυτά τα χρόνια που πιστεύω. Να φροντίσουμε να παίρνουμε ψυγεία που δεν ανοιγοκλίνουν πολύ. Ή να τα βάζουμε στο βάθος του ψυγείου για να μην χάνει θερμοκρασία. Ωραία, οπότε πάρτε τα σκεύη που χρειάζεστε. Ξεκινήστε με αυτό. Βάλτε τα στο χώρο που θα δουλέψετε. Και μετά βλέπουμε. Οι άλλοι ήδη ψάχνουν κουζίνες και τέτοια. Ψάχνουμε κουζίνες. Να σου πω. Ξεκινάμε να ψάχνουμε το χώρο, λίγο να προσαρμοστούμε. Ήταν για όλους μας μια ξένη κουζίνα, επαγγελματική κουζίνα. Να εξερευνήσουμε λίγο τους χώρους, να μπορούμε να κινούμαστε τέλος πάντων άνετα. Λοιπόν, ο χρόνος της σύσκεψης τελείωσε. Διαβάσατε τις συνταγές, έχετε ορίσει αρμοδιότητες, τι θα κάνει ποιος. Έχετε μία ώρα καιρό
Μία ώρα, τέσσερα πιάτα. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Φύγαμε, παιδιά. Η ώρα που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν μία ώρα. Ήταν, μπορώ να πω, και το μόνο σημείο που με άγχωσε, γιατί τα πιάτα ήταν κάπως απαιτητικά, δεν ήταν απλά πιάτα. Ήταν και το γεγονός ότι δουλεύαμε και σε μια κουζίνα στην οποία δεν είχαμε καμία εξοικείωση. Δεν ξέραμε πού είναι τα πράγματα, δηλαδή στήσαμε πριν ξεκινήσουμε κάπως να τα έχουμε όλα μαζεμένα. Από εκεί και πέρα σίγουρα χάνεις κάποιο χρόνο, μόνο και μόνο που δεν δουλεύεις στο περιβάλλον σου. Δεν φοβήθηκα καθόλου για το αν τα παιδιά θα αποτύχουν. Οι συνταγές ήταν εύκολες, τουλάχιστον οι δύο πρώτες θεωρώ πως ήταν βατές. Δηλαδή, αλίμονο για μένα δεν μπορούσαν να τα κάνουν στο επίπεδο που έχουμε φτάσει. Το κυρίως ήταν ένα πολύ δύσκολο πιάτο, αλλά ο Γιάννης είναι πάρα πολύ καλός, οπότε δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και το γλυκό επίσης, άμα πήγαινε σε βάση της συνταγής, θα έβγαινε αυτό που έπρεπε να βγει. Τζερεμί, έλα, μην σε παρακαλώ, σπουρνό. Έτσι όπως είναι. Ναι. Λοιπόν, το πιάτο που ανέλαβα να φτιάξω ήταν η τάρτα με το κατσικίσιο τυρί. Ξεκινώντας λοιπόν φτιάχνω την ζύμη για την τάρτα, η οποία έπρεπε να γίνει και πρώτη, γιατί έπρεπε μετά να μπει στο ψυγείο, να ξεκουράσει λίγο για να την ανοίξω μετά. Πώς το λέγει με αυτή τη ζυγαριά, πάρε τη δικιά μου, ναι. Εγώ είχα ένα χαλβάσι μυγδαλένιο με παγωτό γιαούρτι, ένα ζελέ με μέλι και θυμάρι και ένα τουίλ από μέλι. Ξεκίνησα πρώτα απ' όλα με το παγωτό, στη συνέχεια έκανα το ζελέ. Το έκανα έτσι όπως ακριβώς το είδα στο πρωτότυπο. Δύο κλωναράκια ολόκληρο θυμάρι και είχε φυλλαράκια από θυμάρι μέσα στο ζελέ. Εγώ έφτιαξα το κουνέλι με τις πατάτες και τα μανιτάρια. Ξεκίνησα βασικά με τις πατάτες γιατί είχαν πιο πολύ διαδικασία απ' όλα. Έπαιρνα να τις κόψω λεπτές φέτες στο μαντολίνο. Να στρώνεις μία σειρά στο τηγάνι πατάτα, να βάλεις το προσούτο, αλάτι, πιπέρια, βούτυρο. Και ήθελα να γίνει 6 στρώσεις από πατάτα μέσα με γέμιση προσούτο. Μετά έπαιρνα το σουτάρι να πάρει χώμα από κάτω. Να μη σου καεί, μετά πρέπει να μπει στο φούρνο, μετά πρέπει να το γυρίσει, να το κόψει. Βασικά αυτό πιστεύω είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του πιάτου. Για να έχει κρατήσει ώρα. Όχι. Ξεκίνησα πρώτα με τη βάση της τάρτας, γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να ψηθεί. Μετά έπρεπε να τη βάλω στο ψυγείο για κανένα 15 λεπτό, γιατί πρέπει να κρυώσει. Εντάξει, πάμε καλά. Αυτή η πατάτα με ενδιαφέρει πολύ. Εγώ έκανα τη σούπα με πατάτα και το λουκάνικο. Ξεκίνησα, όπως μας έλεγε η συνταγή στην αρχή, τσιγάρισα το κρεμμύδι μαζί με το μπέικον και το σκόρδο. Βασίλα, πώς τα πας? Καλά. Το λουκάνικο με ζορίζει. Το κόβετε. Τι λες? Αφού αυτό με ζορίζει, τι θα κάνω. Σε μια στιγμή μου μύρισε κάτι στο τηγάνι, από τις πατάτες, βάλαμε ένα αρώμα, και πιστεύω το λάθος που έκανε δεν είχα βάλει πολύ βούτυρο στον πάτο. Το σήκωσα 2-3 φορές να δω τι γίνεται από κάτω, γιατί αγχώθηκα φυσικά. Τίποτα δεν ξαναγίνονταν αυτή η διαδικασία. Δεν θα προλάβει να την κάνω. Είδα βασικά ότι είχε πάρει ελάχιστο χρώμα, δηλαδή ήταν εκεί που έπρεπε. Τι έγινε με την πατάτα, άρπαξε ρε φίλε από κάτω. Χάλη πήρε το πιο δύσκολο πιάτο. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Ναι, ρε φίλε, καθόλου. Αυτό κανονικά πρέπει να μπει στο φούρνο και από το άμυλο που θα βγάλουν οι πατάτες να δέσει, να ενωθούν όλα μαζί και μετά να μπορεί να τα κόψει το σχήμα που θέλει. Πραγματικά δεν είχα καταλάβει τι λάθος έκανα, γιατί δεν έβγαινε ουσιαστικά το επιθυμητό αποτέλεσμα και προσπάθησα να βγάλω με δικές μου πατέντες το πιάτο. Ζων. Ναι. Αργισούρα, πάω. Βάζει. Έχω κάνει κι άλλο ένα. Το έχω βάλει ήδη μέσα. Απλά κάνω και αυτό, γιατί δεν μου άρεσε η ιδέα καθόλου. Δύο λόκρα και ένα κρόκο. Ξεκίνησα να κάνω τη γέμιση, που ήταν με κατσικίσιο τυρί, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, διάφορα μυρωδικά. Για όλα καλά. Ναι, εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Είναι τον γκάζι που σε κουράζει. Ο χαλβάς είναι εύκολος. Φτιάχνεις ένα σιρόπι με ζάχαρη και νερό. Καμπορτίζω το χαλβά σε ηλιέλαιο μέχρι να πάρει λίγο χρώμα, ανάλογα με το πόσο σκούρο θέλεις να γίνει. Έβαλα μέσα το σιρόπι. Ανάλογα με το πόσο πολύ το πίζεις, βγαίνει και διαφορετικός ο χαλβάς. Ετοίμασα το χαλβά, έκανα όλα τα κουπάτ που βρήκα, όλα τα τσέρκι. Ήθελα να δω ακριβώς το σχήμα με αυτό που μας είχαν δώσει. Γεμίζω τις φόρμες μου, βάζω φασόλια στο κέντρο για να μην φουσκώσει ο πάτος. Μπαίνουν στο φούρνο. Από εκεί και πέρα ήταν καθαρά να ψηθεί η ζύμη. Μετά άλλα 5 λεπτά, χωρίς τα φασόλια, να πιάσει καλά ο πάτος. Και μετά άλλο ένα τέταρτο κοντά με τη γέμιση. Τι έγινε? Καίει πολύ?
Όχι, εντάξει, εντάξει. Να παρακαίει παραπάνω. Εδώ, εδώ, στην άκρη. Αμούτο. Καγιές. Το ξέρω, σου πω πει, κάνει το χειρότερο κάψιμο, καλβάς. Τι γίνεται? Έχω βάλει τη σούπα, να ετοιμαστεί. Τώρα κάνω τα ντεκόρ του. Συνταγή, πώς την είδες? Είναι εύκολη. Εύκολη. Άρα είσαι εντάξει, δεν θα σου πει. Αν παραδέχεις ότι είναι εύκολη, πρέπει να βγάλεις. Εύκολη. Σταγικά, τώρα στη γεύση. Από χρόνο, πώς πας? Καλά, πάω από χρόνο. Εδώ πέρα το μείγμα το έχω έτοιμο. Παιδιά, έχετε περίπου 40 λεπτά, Για Πέτρο Μιχαλιό. Λοιπόν, θα πάτε στο φούρνο. Ναι. Κάνω τη σάλτσα εδώ πέρα. Το κουνάκι το κάνουμε πιο μετά. Θα το αφήσει για τελευταία στιγμή, δηλαδή. Ωραίο. Καλύτερα να κάνει καλμά. Να μην δώσουμε και κανένα. Εσείς ποιοι? Θεσσαλονίκη. Ο Χαλβάς είναι από τα αγαπημένα μου πάντα. Εμένα. Πάρτε κατσαρόλα και φέρτε από εκεί μετά. Καλά, αυτό το κάνω. Πού πας? Ψυγείο. Γιατί διάλεξες να κάνεις το γλυκό? Δεν διάλεξα, εγώ αρχηγό είμαι. Ο αρχηγός είπε σε ένα το γλυκό, γιατί? Δεν ξέρεις. Δεν ρώτησες. Ό,τι πει ο αρχηγός. Αρετή, σούπα κάνεις εσύ, Ναι. Δεν την έχεις βάλει απάνω ακόμα? Όχι. Γιατί, παιδί μου? Περιμένω να ιδρώσει το κρεμμύδι. Γιατί σας βλέπω χαλαρούς? Τώρα που ήρθατε εσείς που προσπαθούμε να είμαστε χαλαροί. Ήθελα να κόψω τα λαχανικά της σούπας με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι όλα ομοιόμορφα σε κύβους. Δεν ήταν θέμα χαλαρότητας, ήταν θέμα προσοχής. Για λέγε, γιατί κανείς που είσαι. Μια χαρά του βλέπω, απλά με προβλημάτισε λίγο η πατάτα, η Άννα. Ναι. Είναι στο φουρνό. Ναι, την έχω βάλει ήδη στο φουρνό. Γιατί σε προβλημάτισε, ρε Γιάννη? Κλασική Παρασκευή είναι. Εύκολη. Ναι, απλά λίγο μπερδεύτηκα λίγο με τη συνταγή εδώ. Έκανα εγώ δύο και μία δικιά μου παραποίηση από την και από την αποστολή και ό,τι μου βγει καλύτερο. Δέσποινα, πώς πας? Καλά. Τι παιδεύεις εκεί το ζυμάρι για την τάρτα? Ναι. Έχεις αργήσει λίγο ή όχι, μου φαίνεται? Όχι. Θα έπρεπε να έχει μπει στο φούρνο ή όχι? Όχι. Η Δέσποινα μονολεκτικά απαντάει. Είσαι αγχωμένη, Δέσποινα? Όχι πολύ. Να σου αφήσουμε εσύ για να κάνεις τη δουλειά σου? Καλά θα. Είχα δει άλλη μια φορά να φτιάχνουν τάρτα σε δοκιμασία αποχώρησης, τότε με τον Αντώνη, και του είχε γίνει θρύψαλα και έλεγα μη τύχει μόνο σε μένα αυτό, μη τύχει σε μένα αυτό. Για λέγε ρε Αποστολάκη τώρα, αφού η Δέσποινα μας έριξε πόρτα, τι γίνεται? Εγώ έχω ετοιμάσει το χαλβά, είναι στο ψυγείο, έχω κάνει το ζελέ, είναι και αυτό στο ψυγείο. Και τώρα κάνω το τουίλι. Ο Ζολές τον είδες καθόλου? Τον είδα και αρχίσει και πίσω. Ακή, ομάδα μπαίνει καλός. Παιδιά, έχουμε 25 λεπτά ακόμα. Έλα. Ξανθιά. Ξανθιά λίγο. Ήτανε, το είδα. Ξανθιά. Το είδα. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, δεν είχαμε εντάσεις. Από εκεί και πέρα δεν είχα δυνατότητες και σαν αρχηγός στην προκειμένη δοκιμασία να κάνω και πολλά πράγματα, δηλαδή ήταν ο καθένας σε μια συνταγή. Απλά προσπαθούσα να ανεβάσω λίγο την ψυχολογία στα παιδιά, να δω πώς πηγαίνουν, αυτό. Αυτό το τηγάνι το θέλεις? Ναι. Χρειάζομαι οπωσδήποτε ένα τηγάνι για να το βάλω στο φούρνο, γιατί δεν χωράει το ταψί μας. Όλο αυτό για να... Ναι, αλλά δεν έχουμε άλλο σκεύος. Πρέπει να το πάρω αυτό, Γιάννη. Περίμενε, έλα, πάρω αυτό. Χωράει? Ποιο? Αυτό. Δεν χωράει ούτε αυτό. Πάρα αυτό. Θα βάλεις όλο αυτό. Αυτό δεν είναι αντικολλητικό, ρε Γιάννη. Για να κολλάει, αλλά δόκολα από κάτω. Έλα ρε παιδιά, τελειώνεται γαμώτο. Πώς πάμε, ρε? Άμα είχαμε και σουλωτήρι. Έχουμε σουλωτήρι πουθενά, έχεις πιάσει. Ο Γιάννης νομίζω είναι όσο επιβλητικός χρειάζεται και είναι και σαφής και μάλιστα πολλές φορές με τον τρόπο του, με ένα δικό του τρόπο που είναι να μένει ήρεμος, είναι απαιτητικός. Έχουμε λίγη ώρα, δεν έχεις βάλει ακόμα την πέρα, να ψήνουμε. Την έβαλα, τα είχα μέσα. Θέλει την γέννηση να μπει. Αυτό. Ναι, να ψηθεί ο πάτος, τώρα θα βγει και θα ψηθεί. Ναι, αλλά κρυώσει κιόλας, για να ξεφορμάρει, να μην μας πάσει. Μάικ, πατάτες είναι εδώ. Το κουνέλι περιμένω το τελευταίο δεκάλεπτο να το φτιάξω. Να σου πω κάτι, είσαι πολύ κοντά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μπορεί να θες να δώσεις. Σε εκείνη τη φάση μας είχε φύγει το άγχος το αν θα προλάβουμε. Είχαμε φτάσει τις συνταγές μας σε σημείο που ήμασταν έτοιμοι και ξέραμε ότι το έχουμε ακριβώς. Ωραία. Αντίζει ακόμα το θέμα της πατάτας, αλλά θα την βρω τη λύση. Πρέπει μια λύση πάντως, γιατί χρόνο δεν έχεις, 10 λεπτά. Εντάξει. Αρετή, ναι. Τι γίνεται? Γιατί κάνεις πάλι πατάτες? Δεν κάνω πάλι πατάτες, είναι για την αρνητορά. Είμαστε λιγάκι σε κατάσταση πανικού, διότι τελείωνε ο χρόνος και είχαμε αφήσει τις λεπτομέρειες και το στήσιμο των πιάτων φυσικά για το τέλος. Δέσποινα,
Τι γίνεται. Πες μου κάτι, είναι στο φούρνο τι, βάση της τάρτας. Ναι. Με τη γέμιση πόση ώρα θέλουμε. Η γέμιση είναι έτοιμη, θέλει άλλα 10 λεπτά μετά. 15 λεπτά με τη γέμιση. Είσαι στο πολύ όριο. Το ξέρω. Τι λες. Θα βγει. Το ελπίζεις, το ξέρεις, το φαντάζεσαι, το εύχεσαι. Να βγει καλό είναι το θέμα. Το καλύτερο ψήσιμο, ναι. Στείλουμε πιάτα σιγά σιγά. Αλεύρι, έχει κανείς αλεύρι. Παιδιά, για ακούστε με λίγο, έχετε 5 λεπτά ακόμα. Μάργαρη με το φούρνο. Καλώς, δεν θα θέλω άλλα 4 λεπτά. Αλλά άνοιξε, κλείσανε. Ήταν η ώρα που την τύχη ανοίγω, κλείσε 40 φορές. Είναι σαν να μπήκε τώρα. Οι περισσότερες παρασκευές χρειάζονταν φούρνο. Με αποτέλεσμα ο φούρνος να ανοιγοκλίνει κάθε ένα λεπτό που έριχνε τη θερμοκρασία και άρχισα να ανησυχώ και να φοβάμαι όταν έβλεπα ότι έχουμε φτάσει στο 5 λεπτό και δεν έχει πάρει το χρώμα που εγώ πίστευα ότι θα πρέπει να πάρει η τάρτα από πάνω. Πώς θέλει λίγο χρώμα ακόμα. Έχω τελειώσει τα μήλα, έχει τελειώσει το ψήσιμο της τάρτας. Τη βάζω στη γωνία του πιάτου. Απλώνω πάνω 3 φέτες μήλο, όπως το είχαμε δει. Μια γραμμή από σκηνό πράσο για λεκό. Έτοιμο. Ένα σινουά θέλω, γρήγορα όμως. Παιδάκια μου, τελειώνουμε. Εγώ τέλος, πρέπει να βάλω το κράσο και τέλος. Έχετε ένα λεπτό ακόμα. Παρόλες αυτές τις αναποδιές, το τελικό αποτέλεσμα με ευχαρίστησε. Όταν την έβαλα στο πιάτο, πιστεύω ότι ήταν πανομοιότυπο με αυτό που είχα δει εγώ έξω όταν μας παρουσιάσαν οι κριτές. Βάλε το ψυγείο να μην σου κάνει, αρχίζει και λιώνει το ζελέ. Πού είναι το λάδι, παιδιά, ποιος πήρε το λάδι. Έλα, μια γύρω-γύρω, ναι. Γιατί έχει τα φιλιές. Είχα τελειώσει και το δικό μου το στήσιμο. Έβλεπα και τα παιδιά, είχαν τελειώσει, έριχναν τις τελευταίες πινελιές. Ήμουνα πολύ ευχαριστημένος από όλα τα πιάτα που βγάλαμε. Παιδιά, τέλος χρόνου! Τέλος χρόνου πίσω από τα πιάτα! Άντε μωρά να δείχε! Από τον εαυτό μου συγκεκριμένα είμαι ευχαριστημένος. Θεωρώ πως το πιάτο μου ήταν καλό. Και τα παιδιά που ήταν στην ομάδα μου φυσικά, από ό,τι είδα τα πιάτα τους, ήταν όλα μια χαρά. Ομάδα, κόκκινη ομάδα, ήρθε η ώρα για τη δοκιμή των πιάτων. Αυτή όμως τη διαδικασία θα την περάσετε όλοι ένας-ένας ξεχωριστά. Γιάννη Μάργαρη, είσαι ο πρώτος. Σήμερα είναι ότι οι κριτές των πιάτων θα είσαστε εσείς. Πραγματικά με εξέπληξε το πώς εξελίχθηκε όλο το θέμα ότι θα έπρεπε να κρίνουμε εμείς τα πιάτα των συναδέλφων και συμπαικτών μας. Γιάννη, θα δοκιμάσεις 2 πιάτα. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο ορεκτικό που φτιάξατε και οι 2 ομάδες. Το ένα πιάτο που θα δοκιμάσεις θα ανήκει στη δική σου ομάδα και το άλλο στην κόκκινη ομάδα. Ο Δημήτρης με ένα μαύρο μαντήλι θα σου δέσει τα μάτια, ώστε να μην μπορείς να αναγνωρίζεις σε ποια ομάδα ανήκει το πιάτο το οποίο δοκιμάζεις. Μετά θα πρέπει να βαθμολογήσεις. Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί και με όλους τους υπόλοιπους. Αυτό γίνεται γιατί σήμερα δεν κρίνεστε μόνο μαγειρικά. Θέλω να κρίνουμε και την αξιοπιστία σας. Γιατί μόνο όταν είμαστε αξιόπιστοι μπορούμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά στη μαγειρική. Και
Γιάννης έτοιμος. Ναι. Πώς φαίνεται. Πανικοβλήθηκαν από την αλήθεια. Περιμέναμε κριτική, τελικά ήταν ο κύριος Καρμούτης, κύριος Λουκάκος. Η τάρτα δεν μου φάνηκε πολύ τραγανή. Όλες μου οι αισθήσεις είχαν πάει στο στόμα. Ήταν σχεδόν αδύνατο να ξέρεις ποιονού πιάτο είναι τι. Είναι πιο νόστιμο από το πρώτο. Στη πέρα. Το κρέας του όμως δεν ήταν τόσο τρυφερό όσο ήταν το πρώτο. Ωραία. Ήθελα να είμαι αντικειμενικός και να πω τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Κάτι μου ξυνίζει έτσι περισσότερο. Αεροπλανάκι, μπράβο. Το ένα ήταν για μένα πολύ χαλιά. Το ζελέ το προηγούμενο μου άρεσε περισσότερο. Και είχε μια ξυνήλα στο τέλος. Γιάννης έτοιμος. Ναι. Τη στιγμή που δοκίμαζα τα πιάτα, έμεινα στο απόλυτο κενό. Πρώτη φορά είχα κλείσει τα μάτια μου να δοκιμάσω κάτι. Είναι πραγματικά τελείως διαφορετική αντίληψη. Πώς σου φάνηκε? Μια χαρά. Ωραία. Συμπάει λίγο, είναι αρκετά κρεμώδες. Δεν πολύ κατάλαβα κάποια ιδιαίτερη γεύση. Πάμε στο δεύτερο. Ναι. Αυτό. Ήταν τελείως διαφορετικό. Μου έσχασε κάτι σαν αλάτι, λίγο στη ζύμη, κάτι τέτοιο. Το βρήκες αλμυρό δηλαδή? Όχι ίδια, δεν είναι αλμυρό, απλά το προηγούμενο δεν είχε σχεδόν καθόλου. Το δεύτερο θα έλεγα είναι πιο γευστικό. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται, ασχέτως αν θα έθαβα ένα συμπαίκτη μου από τη δικιά μου την ομάδα ή θα τον ανέβαζα. Αυτό δεν με απασχολούσε πραγματικά, ήθελα να είμαι αντικειμενικός και να πω τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Μιχάλη, ο επόμενος. Άντε, παιδιά, τα λέμε. Τα λέμε. Μόλις μπήκα μέσα ένα παγωτό, λέω, περιμέναμε κριτή και τελικά ήταν ο κύριος Καρμούτης, κύριος Λουκάκος. Λέω, κάτι τρέχει εδώ πέρα τώρα. Μιχάλη, θα δοκιμάσεις χωρίς να γνωρίζεις σε ποια ομάδα ανήκει το κάθε πιάτο. Εκείνο το λέω τώρα τι γίνεται. Μπορεί να την πατήσουν, να ψηφίσω τον Ανωνό, να ψηφίσω τα δικά μα. Δεν θα ψηφίζα. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό το πράγμα. Πώς φαίνεται? Νόστιμο είναι. Η τάρτα δεν μου φάνηκε πολύ τραγανή. Ναι, να πάμε στο δεύτερο. Ναι. Τρομερή εμπειρία. Πολύ ωραία. Δηλαδή μπήκα λίγο στη θέση των κριτών που δοκιμάζουν τα πιάτα μα και πρέπει να μα κρίνουν. Έκρινα κι εγώ κάποια πιάτα. Για πες. Αυτό μου φάνηκε πιο νόστιμο. Γιατί? Η γεύση ήταν πιο νόστιμη. Και η τάρτα την κατάλαβα πιο πολύ. Γιατί ήταν πιο τραγανό, έτσι κατάλαβα. Ωραία. Μου ούτε θυμόμουν πια την τωρεμία, γιατί δεν είχαμε και επαφή με τα άλλα πιάτα. Γίνοντα το μόνο που ήθελα να κάνω ήταν να βάλω καλύτερο βαθμό στο πιο γευστικό πιάτο. Δεν σκεφτόμουν ποιο είναι πιάνο. Γιάννη, να δοκιμάσουμε. Πάμε. Τελικά ο κριτής. Ήμασταν εμείς οι κριτές. Μας τη φέρανε για αυτό. Πρώτα απ' όλα ξαφνιάστηκα γιατί περίμενα να δω κάποιον καλεσμένο. Είχαμε στο μυαλό μας ότι θα μας κρίνει κάποιος άλλος. Γιάννη, θα δοκιμάσεις το δεύτερο ερωτικό και από τις δύο ομάδες. Χωρίς να γνωρίζεις σε ποια ομάδα ανήκει το πιάτο το οποίο δοκιμάζεις. Σαν διαδικασία μου άρεσε πάρα πολύ το ότι πρώτα απ' όλα θα κρίνουμε εμείς τα πιάτα των αλωνών. Επίσης το όλο θέμα με τα μάτια και αυτά ήταν ενδιαφέρον, θα έλεγα. Η γεύση γενικά της σούπας ήταν πολύ ωραία.
Απλά η φύτη λίγο θα ήθελα να είναι πιο αραιή για να το πω σούπα. Ωραία. Το κρατάς και πάμε στο άλλο πιάτο. Η άλλη γεύση ήταν πιο έντονη. Απλά τώρα μου έκανε η υφή κάτι καλύτερο, πιο υγρό. Ωραία. Και το λουκάνικο αυτή τη φορά ήταν, δεν μου άρεσε όσο πριν. Ήταν σχεδόν αδύνατον να ξέρεις ποιον πιάτο είναι τι. Έτσι. Να καταλάβεις άμα το πιάτο που δοκιμάζεις είναι της δικιάς ομάδας ή της αντίθετης. Που αυτό πάλι θα είναι λάθος, γιατί θα σου γυρίσει boomerang. Γιατί όπως είπαν οι κριτές, δοκιμάσαν και αυτοί τα πιάτα. Και θέλουν να δουν και την αξιοπιστία μας. Οπότε δεν έδωσα βάση ποιονού τι πώς που, έδωσα βάση τι δοκιμάζω. Μόνο λίγο το πράσινο νομίζω ότι είναι δύσκολο να το μασίσω. Αλλά όλη η αναλογία μέσα, αλάτι, πιπέρι, δηλαδή τα υλικά, μου φαίνεται ότι είναι πολύ ωραία. Αν το πρώτο πράσινο δεν μπορούσα να το μασίσω αυτό, δεν μπορώ δύο φορές. Mm-hmm. Είναι πάνω κάτω ρευστότητα ίδια με το άλλο, αλλά της λείπει λίγο γεύση αυτή μέσα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Για να δούμε, ρε Γιάννη. Έλα ρε, του λέω, φοβάσαι. Καλώς. Δεν έχουμε την εμπειρία που έχουν οι σεφ μας για να μπορούμε να κρίνουμε τα πιάτα μας. Γι' αυτό και πιέστηκα σε αυτή τη φάση. Θα δοκιμάσεις το κυρίως πιάτο και από τις δύο ομάδες, χωρίς να γνωρίζεις σε ποια ομάδα ανήκει το πιάτο το οποίο δοκιμάζεις. Άνοιξε το μας. Μεγάλη μπουκιά. Μια χαρά. Έλα ρε, τι μεγάλη μπουκιά. Είναι πιο νόστιμο από το πρώτο. Είχε περισσότερη ένταση και άρωμα. Το κρέας του όμως δεν ήταν τόσο τρυφερό όσο ήταν το πρώτο. Εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι και εκπαιδευμένοι. Είμαι ουρανίσκο εκπαιδευμένο. Νομίζω ότι αυτοσυγκεντρωνόμαστε στο να μπορέσουμε να δώσουμε τη βαθμολογία που πρέπει και να είμαστε αντικειμενικοί. Ξαφνιάστηκα. Πανικοβλήθηκαν από την αλήθεια. Δεν ήξερα τι να σκεφτώ εκείνη την ώρα. Ένιωσα μεγάλη ευθύνη γιατί δεν νιώθω τον εαυτό μου τόσο έτοιμο να μπορώ να κρίνω κάποιον. Έλα, άνοιξε. Ωραία. Δεν το έχω ξανανιώσει αυτό το πράγμα, ότι όλες μου οι αισθήσεις είχαν πάει στο στόμα. Ήταν απίστευτο. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Γιατί? Έχει, νομίζω, λίγο παραπάνω αλάτι. Κάτι μου ξυνίζει έτσι περισσότερο. Μου άρεσε το πρώτο πιο πολύ. Ένιωσα μια ευθύνη εκείνη την ώρα, γιατί έμπαινα στο ρόλο των κριτών και αισθάνθηκα λίγο άσχημα, γιατί έχω δεθεί αρκετά συναισθηματικά με τα παιδιά και είναι δύσκολο να κρίνω κάποιον. Το ένα ήταν για μένα πολύ χαλιά και είχε μια ξυνήλα στο τέλος. Δεν ξέρω τι βάλατε μέσα. Πολύ. Είχε ξύδι σάλτσα.
δεξίδι σάλτσα ήταν. Ναι, τη σβήσαμε δεξίδι. Την έσβησες, ναι. Ωραία, λοιπόν, το ίδιο κάναμε. Α. Κόπα. Γεια. Πώς φάνηκε? Αρκετά γλυκό. Mm-hmm. Καταλαβαίνω το μέλι. Το θυμάρι μου έρχεται. Ωραία, για να δούμε το δεύτερο. Δεν ένιωσα παγωτό. Κατάλαβα το ζελέ. Mm-hmm. Και ο χαλβάς ήταν περίπου ίδιος. Το πρώτο μου άρεσε πιο πολύ. Περισσότερο. Ναι. Διαφορές τραγικές δεν έχω άλλη. Πιο πολύ απ' όλα το θυμάρι δηλαδή ήταν που με... Ποιο από τα δύο σ' άρεσε περισσότερο? Το πρώτο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Έγινε. Πείτε πως η σημερινή αναμέτρηση των ομάδων δεν ήταν μια έκπληξη για όλους σας. Ναι, ήταν. Ο Γιάννης και ο Δημήτρης έχουν συγκεντρώσει τις βαθμολογίες σας και θα σας τις αποκαλύψουμε αύριο στο Συμβούλιο. Φυσικά, κατά το Συμβούλιο που έρχεται υπάρχει το άγχος. Το άγχος βασικά είναι στις ψήφους που βάλαμε. Το πώς κρίναμε τα πιάτα. Εκεί αγχώνομαι, αλλά πιστεύω το πήγαμε καλά. Το αυριανό Συμβούλιο με αγχώνει πολύ, διότι είμαστε σε μια κρίσιμη φάση των 8 παικτών και δεν ξέρω τι θα ακούσουμε από τους σεφ. Η όλη διαδικασία ήταν πολύ ωραία εν τέλει. Μετά σίγουρα ήμασταν όλοι πολύ προβληματισμένοι, αλλά ήταν κάτι πολύ πρωτότυπο, κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει και νομίζω όλοι ενθουσιαστήκαμε με τη σημερινή δοκιμασία. Όποια ομάδα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα αναδειχθεί νικήτρια. Μια νικήτρια ομάδα που όμως θα έχετε αποφασίσει εσείς. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστούμε. Στο επόμενο επεισόδιο του MasterChef, οι 8 καλύτεροι του διαγωνισμού περιμένουν με κομμένη την ανάσα να ακούσουν το τελικό αποτέλεσμα. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν στο ρόλο του κριτή. Το δικό μου ήταν το πρωτότυπο. Αυτό ήταν παραλλαγή. Όμως έβαλα 5 γραμμάρια θυμάρι μέσα στη συνταγή, ενώ άκησε βάλει 2 κλινάρια μόνο. Για καμία ομάδα η διαδικασία της ψηφοφορίας δεν είναι επιθυμητή. Ο Ιερεμίας λοιπόν βαθμολόγησε τη δική του ομάδα με 6 βαθμούς και την αντίπαλη ομάδα με 8. Τα περιθώρια στενεύουν. Η αναζήτηση για τον πρώτο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται. Εντάξει, αυτό το πράγμα ήταν ψυχοφθόρο τελείως.